χρώματα, αρώματα και πάρα πολλά δρόμενα. Σε παραμυθούπολη με πολύ χρώμα, με πολύ μουσική και εκπλήξει θα μεταμορφωθεί η πλατεία Ανεμομήλου στην Αμαλιάδα από τι 17 έω τι 24 Μαου. Η 15η Ανθοκομική Έκθεση τη Αμαλιάδα μετακομίζει στην πλατεία του Ανεμομήλου και εμπλουτίζεται με παράλληλε δράσει με στόχο μικροί και μεγάλοι να ζήσουν στιγμέ χαρά και ξεχνιασιά. Με πρωτοβουλία του Δήμου Ήλιδας και μέσω του νομικού προσώπου το οποίο εκπροσωπώ σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Αμαλιάδας και καθώς επίσης και με την τοπική κοινότητα Αμαλιάδας, διοργανώνουμε φέτος την 15η Ανθοκομική Έκθεση. Ε, αυτή τη φορά μετακινούμεθα. Ε, δεν για ουσιαστικούς λόγους, αντικειμενικούς λόγω των εργασιών που γίνονται στην πλατεία Μπελογιάννη, ε, αναζητήσαμε χώρο και θεωρήσαμε ότι κατάλληλος, καταλληλότερος χώρος είναι αυτό για ε, ε, λόγου ουσία. Πέρα από τις αντικειμενικές δυσκολίε. η ουσία είναι ότι θα αναβαθμιστεί μια περιοχή η οποία είχε ακμάσει και αυτό το διάστημα είναι σε παρακμή. Ωραία. Πόσο χρόνο θα διαρκέσει η έκθεση? Η έκθεση θα διαρκέσει μία εβδομάδα. Ξεκινάει 17 του Μάη, ημέρα Κυριακή, και κλείνει πάλι την επόμενη Κυριακή, 24 του Μάη. Ο στόχος μας είναι να την αναβαθμίσουμε, την ανθοκομική έκθεση, προσθέτοντας κάθε μέρα και ένα διαφορετικό δρόμενο. Θα έχουμε παράλληλα και έκθεση ζωγραφική, η οποία θα φιλοξενηθεί στο κτίριο αυτό, το οποίο ανήκει στο Δήμο και στεγάζει το Εμπορικό Σύλλογο, αλλά και πολλοί σύλλογοι ακόμη. Θα φιλοξενηθεί λοιπόν όλη την εβδομάδα η έκθεση του Οικαστικού Εργαστηρίου τη Παπαχρηστοπουλίου Βιβλιοθήκη με αντικείμενο τη, τα άνθη και επίση θα γίνουν δρόμενα, διαγωνισμοί ζωγραφική, πολλά δωράκια, πολλέ εκπλήξει. Επιδιώκουμε να έχουμε και μουσικά σχήματα. Πιστεύω ότι θα το επιτύχουμε. Σύντομα θα ξέρουμε σίγουρα. Και επίση η τελευταία μέρα θα κλείσει με την υπηκή παρέλαση, όπου συμμετέχουν οι τρει υπηκοί σύλλογοι τη περιοχή μα εδώ. Οι κάτοικοι έχουν ενθουσιαστεί ήδη από την επικείμενη εκδήλωση. Η περιοχή μα έχει προσεγγίσει όλοι οι κάτοικοι τη περιοχή που κάποτε έσφιζε από ζωή. Μα έχουν προσεγγίσει και νιώθουν μεγάλη ικανοποίηση ότι ένα κομμάτι κομμάτι τη αμαλιάδα την α, ζωή και την κίνηση που είχε παλιότερα. Στόχο είναι η ανθοκομική έκθεση να αναβαθμιστεί και χρόνο με το χρόνο να εμπλουτίζεται με παράλληλε δράσει και εκδηλώσει για να αποτελέσει σημείο αναφορά και υποδοχή τη άνοιξη και του καλοκαιριού για του κατοίκου και του επισκέπτε.